Στο Δήμο της Καβάλας, η γιατρός Δήμητρα Τσανάκα, που υποστηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, εξελέγει νέα δήμαρχος με ποσοστό 57,6% και πέρασε στην αυτοδιοικητική ιστορία της πόλης ως η πρώτη γυναίκα δήμαρχος. Ο απερχόμενος δήμαρχος, δικηγόρος Κωστής Σιμιτσής, έλαβε ποσοστό 42,3% και παραδίδει τη σκυτάλη μετά από δύο θητείες. Σε θρίλερ εξελίχθηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες η αναμέτρηση στον μεγαλύτερο σε έκταση Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, το Δήμο Παγκαίου. Είσαστε ο μοναδικός Δήμος που δεν κάνατε την ανατροπή και όχι μόνο αυτό. Ήσασταν ο μοναδικός Δήμος που, και Δήμαρχος που από την αρχή, από τα πρώτα τμήματα, ήσασταν ήσυχος, χωρίς άγχος. Πού οφείλεται αυτό? Εγώ θα πω αντιθέτως, ευχαριστώ για τα συγχαρητήριά σας. Θα πω αντιθέτως ότι εμείς κάναμε την ανατροπή, γιατί η επανεκλογή της παράταξής μας ήταν μια ανατροπή για τα δεδομένα του Δήμου. Έχω την εντύπωση ότι οι συνδημότητες εκτίμησαν αυτό που κάναμε στο Δήμο, το σημάζημα του Δήμου, την εξοικονόμηση πόρων, την ευταξία. Και έχω την εντύπωση ότι με το ποσοστό που μας δώσαν προσδοκούν από εμάς πολλά. Αυτό είναι μια βαριά ευθύνη στους ώμους μας. Την αναλογιζόμαστε όμως, την καταλαβαίνουμε. Και αυτό που έχουμε να πούμε στους συνδημότες μας είναι ότι θα πολεμήσουμε όσο μπορούμε για να είμαστε αντάξιοι της ψήφου τους. Είσαστε πολύ αγαπητός. Ίσως η αγάπη του χωριού αποδεικνύει και όχι μόνο, όλο το Δήμο αυτό εδώ πέρα. Δεν έχει σημασία όμως το αποτέλεσμα το προσωπικό το δικό μου. Σημασία έχει το αποτέλεσμα το γενικό του Δήμου και ότι ο κόσμος εμπιστεύτηκε την παράταξή μας για να είναι τα επόμενα 5 χρόνια πάλι στο Δήμο. Και ήσασταν η Δημοτική Σύμβουλη εκείνη, κατά την οποία χθες δεν υπήρχε θρίλερ. Πρέπει να βλέπετε τα αποτελέσματα χαλαρά, έτσι, με αισιοδοξία. Όχι... Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είχε κριθεί από τα πρώτα, από τα πρώτα αποτελέσματα, είχαμε καταλάβει το αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι τα μηνύματα που λαμβάναμε εμείς ήταν πολύ θετικά. Χωρίς να θέλω να πω ότι το αποτέλεσμα ήταν προδιαγραμμένο, απλά πιστεύαμε πάρα πολύ σε αυτό το αποτέλεσμα. Γνωρίζαμε ότι ο κόσμος θα μας αγκαλιάσει, δεν θα κλείσει τα αυτιά του σε όλα αυτά που ακουγόταν αυτό το διάστημα. Και νομίζω ότι ο κόσμος μας δίνει την ευκαιρία πλέον, γιατί τα 3,5 χρόνια που περάσαμε στο Δήμο ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Μας δίνει την ευκαιρία τώρα που ο Δήμος πλέον έχει φύγει και έχει μπει σε μια σωστή τροχιά, να δείξουμε πραγματικά το έργο που μπορούμε να κάνουμε σαν Δημοτική Αρχή. Θέτετε καινούριους στόχους από εδώ και πέρα, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, οι στόχοι είναι να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην ευθύνη που μας έδωσε ο κόσμος. Και νομίζω ότι πρέπει με δουλειά και μόνο, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα χρόνια που ζούμε και στο Δήμο και γενικά όλες τις οικογένειές μας, νομίζω ότι πρέπει να ανταπεξέλθουμε στην εμπιστοσύνη του κόσμου και να αποδείξουμε ότι θα τους τιμήσουμε για την ψήφο που μας δώσανε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντημότες μας που μας δώσαν αυτή τη μεγάλη νίκη. Μας γεμίζουν φυσικά και με υποχρεώσεις και από σήμερα ξεκινάμε δουλειά. Δεν υπάρχουν πλέον αντίπαλοι. Η επόμενη πενταετία όλοι είμαστε ίσοι, θα προσπαθήσουμε για το καλό του Δήμου και της περιοχής μας. Ο Δήμαρχος, αντί να είναι στο γραφείο του και να πανηγυρίζει, βλέπουμε ότι κάνει μια... Είμαστε εδώ στην Πετρούσα, θέλω να πω. Ναι. Κάνει γύρω. Μια γύρα εκεί στα χωριά να ευχαριστήσει τους ανθρώπους από κοντά. Βεβαιότατα η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη σε αυτό, γιατί η νίκη ήταν πάρα πολύ μεγάλη και υποχρεώσεις, όσο μεγαλύτερη νίκη τόσο περισσότερες υποχρεώσεις υπάρχουν. Και όχι μόνο μεγάλη, ήταν ξεκάθαρη από τα πρώτα εκλογικά τμήματα. Ξεκάθαρη και σας λέω, για μας δεν υπάρχουν πλέον αντίπαλοι. Αυτό να το ακούσουν όλοι οι συνδημότες μας, ότι θα προσπαθήσουμε με ισοτιμία, με δικαιοσύνη, θα αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα του Δήμου.